Ο αέρας της ελευθερίας κράτησε μόλις 3 μήνες για 30χρονο Ηρακλειώτη που πήρε το δρόμο για τη φυλακή μετά την απολογία του για σωρία κλοπών αλλά και εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της συντρόφου του. Είχε αποφυλακιστεί με όρους μόλις τον Ιούνιο, καθώς είναι καταδικασμένος και για ληστεία. Ωστόσο, δεν άργησε να πιαστεί κυριολεκτικά στα πράσα, καθώς προσπαθούσε να διαρρήξει την πόρτα της εκκλησίας στο Βενεράτο το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Αυτό όμως στάθηκε απλά η αφορμή για να αποκαλυφθεί η δράση του, καθώς ενέχεται σε 10 κρούσματα κλοπών σε σπίτια και επιχειρήσεις από τον Ιούνιο έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Ούτε λίγο ούτε πολύ στους λίγους μήνες που έμεινε εκτός φυλακής, αποκόμισε ελεία 3.685 ευρώ σε μετρητά, αγροτικά μηχανήματα και αντικείμενα με συνολική χρηματική αξία που ξεπερνά τις 42.000 ευρώ. Ο κατηγορούμενος όμως εμπλέκεται εκτός των άλλων και στη δημοσιοποίηση υλικού όπου απεικονίζεται η σύντροφός του σε ιδιωτικές στιγμές, ενώ φέρεται και να την είχε χτυπήσει στη διάρκεια καυγά. Αφού οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, ληστεία και για αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου. Ενώ μετά την απολογία του, ο αμετανόητος 30χρονος Ηρακλειώτης κρίθηκε και πάλι προσωρινά κρατούμενος, επιστρέφοντας στη φυλακή.